Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πω ότι όταν ο Νικήτας επικοινώνησε μαζί μου, ζητώντας την άποψη ενός οικονομολόγου για το ποια είναι η σχέση μεταξύ της ποιότητας των θεσμών, όπως αποτυπώνονται στο Σύνταγμα, αλλά και στους κύριους νόμους μιας πολιτείας με την οικονομική ανάπτυξη, έδειξε μια έκπληξη, διότι τα οικονομικά της ανάπτυξης, τόσο οι εμπειρικές μελέτες, όσο και τα θεωρητικά επιδείγματα με τα οποία δουλεύουμε οι οικονομολόγοι, δείχνουν καθαρά ότι υπάρχει σχέση αιτιώδης συνάφειας μεταξύ υψηλής ποιότητας θεσμών και προστασίας λόγω χάρη των επενδυτών, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από άλλους επιχειρηματίες με την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα δυστυχώς πάσχει. Η κρίση στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι θεσμική. Έχουμε κακής ποιότητας νόμους, σε αντίθεση με αυτό που νομίζουμε στην Ελλάδα ότι οι νόμοι είναι καλοί, αλλά η εφαρμογή τους πάσχει. Έχουμε και κακής ποιότητας νόμους και η εφαρμογή τους πάσχει από τα δικαστήρια. Η Ελλάδα χρειάζεται γοργά να προβεί σε μια ραγδαία θεσμική αναμόρφωση, για την οποία είναι απαραίτητο φυσικά η αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ελληνικό Σύνταγμα είναι φορμαλιστικό, είναι αδικαιολογήτως μεγάλο και ενώ σε κάποιες διατάξεις του είναι φιλελεύθερο και μάλιστα τα πρώτα ελληνικά συντάγματα είχαν βαθιά φιλελεύθερες διατάξεις, δυστυχώς τα τελευταία συντάγματα και οι τελευταίες αναθεωρήσεις μεγένθυναν υπερβολικά το Σύνταγμα, το οποίο πλέον δεν ομοιάζει με Σύνταγμα, αλλά με έναν κανονιστικό νόμο. Υπάρχουν ατέρμονες διατάξεις, υποσημειώσεις και υπάρχει πάρα πολύ εποπτεία συνταγματική σε πάρα πολλούς τομείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η διάρθρωση των δικαστηρίων ορίζεται με τρόπο υπερβολικά εξειδικευμένο από το Σύνταγμα. Όχι μόνο το επάγγελμα των δικαστών και των εισαγγελέων, ακόμα και οι δικαστικοί υπάλληλοι, το καθεστώς στο εργασιακό τους διέπεται από πάρα πολλές διατάξεις που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Αυτή τη στιγμή είναι αναμφίβολο ότι στην Ελλάδα ένα από τα κύρια προβλήματα που αποτελούν ανάγχωμα για την ανάπτυξη είναι η ποιότητα του δικαστικού συστήματος και του νομικού πλαισίου πιο γενικά. Δυστυχώς οι παρεμβάσεις της πολιτείας δεν μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα γιατί προσκρούν σε πάρα πολλές διατάξεις του Συντάγματος. Άλλο παράδειγμα είναι η διάταξη που απαγορεύει την ίδρυση μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εδώ υπάρχουν τα τετριμένα επιχειρήματα, όπως δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, τουλάχιστον από τις αναπτυγμένες ή τύπους ανάπτυξη χώρες που να υπάρχει τέτοια διάταξη. Και τα επιχειρήματα φυσικά που επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσμο κόστος για την Ελλάδα, κυρίως που χάνει το συνάλλαγμα που φεύγει στο εξωτερικό, το συνάλλαγμα σε εισαγωγικά βέβαια τώρα, ή τα έσοδα που χάνει η Ελλάδα, καθώς θα μπορούσαν τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα να υποδέχονται φοιτητές από το εξωτερικό. Κυρίως όμως μην έχοντας μια ανταγωνιστική τριτοβάθμια εκπαίδευση, φυσικά η χώρα χάνει μεσοπρόθεσμα. Ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι ικανό φεύγει στο εξωτερικό και φυσικά όταν φύγει κάποιος στο εξωτερικό είναι πολύ ευκολότερο να βρει επαγγελματική απασχόληση εκεί, να φτιάξει οικογένεια στο εξωτερικό και σε κάποια φάση να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε δυστυχώς αυτή τη στιγμή το brain drain που βιώνει η χώρα μας σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την θεσμική ανεπάρκεια του Συντάγματος και φυσικά των διάφορων κανονιστικών νόμων και του νομοθετικού πλαισίου που έχει εκδοθεί βάσει αυτού του Συντάγματος. Η Ελλάδα χρειάζεται μια βαθιά θεσμική αναδιάρθρωση. Ξέρουμε από πολύ ακαδημαϊκή έρευνα ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν την προστασία των επενδυτών, που ενίσχυσαν τους ανθρώπους μας, ενίσχυσαν το θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας είχαν αποτελέσματα, είχαν σημαντικά αποτελέσματα και η ελληνική πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια θεσμική αναδιάρθρωση. Αρχή της πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση του Συντάγματος και ως γενικές αρχές αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ενός Συντάγματος που θα είναι μικρότερο, όχι τόσο φορμαλιστικό, θα αφήνει αρκετή ευχέρεια στο νομοθετικό τμήμα της διοίκησης να έρθει με πρωτοβουλίες, να ρυθμίσει ιδιαίτερους τομείς που χρήζουν εποπτείας από το κράτος, με κάποιο ελεύθερο τρόπο. Το Σύνταγμα πρέπει να μπει σε μια λογική περαιτέρω φιλελευθερωποίησης, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που είναι πολύ προστατευτικές, ιδιαίτερα για κάποιους τομείς του δημοσίου, αλλά και σε τομείς που δεν άπτονται του απλού πλαισίου του δημοσίου. Το άλλο που θα ήθελα να θέσω στο συνεδριό σας ως σκέψη προς συζήτηση είναι ότι κυρίως τα ελληνικά συντάγματα σχεδιάστηκαν από διαπρεπείς ή και λιγότερο διαπρεπείς θα έλεγα δικηγόρους ή καθηγητές συνταγματικού δικαίου
αν και είναι σαφές ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, το Σύνταγμα θα πρέπει όσο να κοιταχθεί από μια πλευρά πιο οικονομική και αν θέλετε και λίγο πιο κοινωνιολογική. Τι θέλουμε για τις σχέσεις ισότητας λόγου χάρη, πώς θέλουμε να νομοθετήσουμε τις σχέσεις πολίτη και κράτους σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, είναι το θέμα της μετανάστευσης, το θέμα των ξένων επενδύσεων. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που η ελληνική κοινωνία πρέπει πρώτα να συμφωνήσει, να βρούμε το πλαίσιο, να καταλάβουμε τα κίνητρα, και εδώ που, που μπορεί η οικονομική επιστήμη να βοηθήσει, και μέσα σε αυτό ένα πλαίσιο περαιτέρω φιλελευθερωποίησης και λιγότερο φορμαλιστικών διατάξεων, να πάμε σε ένα θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέψει στο ελληνικό κράτος να σχεδιάσει τους θεσμούς για τον επόμενο αιώνα. Γιατί δυστυχώς το τωρινό συνταγματικό πλαίσιο είναι βαθιά αναχρονιστικό και αποτελεί ένα θεσμικό ανάγχωμα σε οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ανάπτυξης.